Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε θέματάρα. Θέματάρα. Μια φίλη που με συνάντησε πρόσφατα σε μία από τι διαζώσει συναντήσει, μέσα σε τρία λεπτά μου ανέφερε την ιστορία αυτή την οποία τη είπα να μου τη γράψει και να μου τη στείλει, γιατί πρέπει να την κάνουμε βίντεο. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιαίτερο τύπο ναρκισιστού ή ναρκισσού όπως λέμε έτσι για μεγαλύτερη ευκολία. Θα δείτε στον τίτλο ότι είναι ο δυσλειτουργικός και τσιγκούνης νάρκησος. και στο δυσλειτουργικός είναι σε παρένθεση το στιτικο... στιτικός δυσλειτουργικός γιατί δεν ήταν αυτή η μόνη του δυσλειτουργία. Λοιπόν πάμε να διαβάσουμε τι πράγματα ανεχόμαστε και πώς μπορεί να κάνει manifestation, πώς μπορεί να εμφανίζεται ένα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας με έναν τρόπο ύπουλο και δόλιο, ώστε κάποιος να παρουσιάζεται ως ένας αποδεχτικός άνθρωπος που μας αποδέχεται εμάς, τη ζωή μας, τις ηθίκε μας, αλλά στην πραγματικότητα κάνει το δικό του, κάνει το παιχνίδι του. Γεια σου Θέκλα μου λέει φίλη. θα σου γράψω την ιστορία τη δικιά μου και θα σου πω πως είναι ένα ερωτικό σκύρτισμα, ένα τραύμα και μια απαξίωση από έναν κύριο που εν τέλει ή το νάρκισος. Συνάντησα τον κύριο αυτό σε ένα καφέ που πήγα καλεσμένη από ένα γνωστό και ήταν στην παρέα αυτός ο κύριος. Η το συναντησα τον κυριο εντύπωση που είχα γι' αυτόν μου φάνηκε σαν κάποιος ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία, με βαρύδια και έντονος χαρακτήρας. Άρα η φίλη γνώρισε αυτόν τον κύριο χωρίς να το έχει προγραμματίσει. Πήγε να συναντήσει μια παρέα και ο κύριος αυτός ήταν σε αυτή την παρέα. Λέει ότι η πρώτη της εντύπωση ήταν αρνητική. Σημειώστε το αυτό. Γιατί η πρώτη μας εντύπωση όταν συναντάμε έναν άνθρωπο με ανταγωνιστικό στυλ προσωπικότητας, έναν άνθρωπο με αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, η πρώτη πρώτη εντύπωση είναι αρνητική και μετά καταφέρνει μέσω της χειριστικότητας του ένας άνθρωπος με αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας να μας μεταπίσει. Όλες οι ιστορίες με εναρκησιστές που ακούω και διαβάζω ξεκινάνε έτσι. Μόλις τον είδα, μόλις την είδα είπα κάτι δεν Κολλάει, κάτι δεν τσιγκλάει, αλλά στη συνέχεια άλλαξα γνώμη. Τη είπε αργότερα, λέει, ότι αυτό πριν πάει στην παρέα η κοπέλα είχε μαλώσει με μια κυρία που τον απέρριπτε ω σχέση. Άρα τη εξήγησε ότι, ξέρει, δεν ήμουνα και στην καλύτερη διάθεση όταν ήρθε, γιατί μόλι είχα τσακωθεί με μια κυρία που ήθελα να κάνω με σχέση και αυτή με απέρριπτε. Και αυτό θα έλεγα πω είναι μια κόκκινη σημαία. Αν λίγη ώρα πρωτού σε γνωρίσει κάποιο, τσακώνεται με κάποιο άλλο πρόσωπο με το οποίο προσπαθούσε να φτιάξει σχέση, δείχνει κάποιον ο οποίο ψάχνει οπωσδήποτε σχέση και όχι θέλει να είναι με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τα εκτιμάει και γιατί θέλει να δώσει και να πάρει. Κάποιο ο οποίο θέλει μόνο να πάρει, ψάχνει σχέση. Δεν ψάχνει συγκεκριμένο στυλ ανθρώπου. Συνέχισε η παρέα σε μια εκδήλωση και πήγαμε. Με συνόδευε στη γιορτή αυτή την εκδήλωση. Ήταν, λέει, μια γιορτή που είχε γίνει. Δεν θα πω περισσότερα για να μην προδώσω ταυτότητες. Ήταν μια γιορτή, ρε παιδί μου, που είχε κόσμο. Ήταν μια γιορτή για παιδιά. Φάγαμε. Τα μεγάλη παρέα με μουσική. Αυτός με πρόσεχε και μου εξηγούσε γιατί έγινε σεφ καλός μετά που είχε α, μπει σε πρόορρη σύνταξη. Χόρεψα, με συνόδευσε στο χορό ευγενής και με πήγε σπίτι μου το βράδυ. Μ' αρέσει πολύ, μου είπε. Θέλω να βρεθούμε για καφέ, να γνωριστούμε αν θες κι εσύ. Το άλλο πρωινό μου τηλεφώνησε για καλημέρα, γλυκείτε τους και κανονίσαμε κάφε. Εκείνο τον καιρό εγώ ένιωθα σαν σπουργίτη αδύναμο, έρημο από αγκαλιά ψυχής και αποδοχή. Πληγωμένη πολύ και τραυματισμένη με χαμογελαστή κατάθλιψη. Αυτό με τη χαμογελαστή κατάθλιψη το έχουν αρκετοί άνθρωποι. Χαμογελάνε αλλά έχουν μια διόρατη μελαγχολία και θλίψη πίσω από το χαμογελό τους. Ήταν λίγο καιρό πριν να υπογράψω το συνενετικό διαζύγιο με τον πρώην άνδρα μου και άρχισα βγαίνοντα μαζί του να νιώθω ζεστασιά, ενδιαφέρον, στοργή. Αυτός ήταν 16 χρόνια πιο μεγάλος από εμένα και όμως πολύ κοινωνικός και διασκεδαστικός. Θυμάμαι, μετά από ένα μήνα της γνωριμίας μας, τη μέρα που υπέγραψα στο ειρηνοδοκείο, ενώ για το συνενετικό διαζύγιο, Πρώτη φορά στη ζωή μου έκλαιγα. Έτρεχαν δάκρυα συνεχώς για πολλή ώρα χωρίς να το επιδιώκω. Ήταν η ψυχή μου βεβαρημένη από όλα τα προβλήματα του γάμου μου. Μου τηλεφώνησε ο ίδιος την ίδια μέρα, εκείνη που ήξερε ότι ήμουν στο ερηνοδοκείο, και βγήκαμε. Πέρασα τόσο ανάλαφρα και χαροπά που μαλάκωσε μέσα μου ο πόνος. Όταν βρισκόμαστε σε ευάλωτες συναισθηματικά περιόδους και είναι μια ευάλωτη περίοδος όταν μπαίνει η τελική σφραγίδα σε ένα διαζύγιο, το πένθος της απώλειας, όχι απαραίτητο της απώλειας του συντρόφου ή της απώλειας του γάμου, αλλά της απώλειας της συνθήκης και της απώλειας όλων των ονείρων και όλων των προσδοκιών που είχαμε μπαίνοντα σε εκείνο το γάμο. Και από ό,τι μου είπε η φίλη, ο γάμος της ήταν και η πρώτη της σχέση, στην οποία μπήκε με πάρα πολλές προσδοκίες, αλλά απογοητευτήκε. Όσο πέρναγε ο καιρό, <coughs> οι αγκαλιές του, τα φιλιά του, η φροντίδα ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Έτσι, διψασμένες από αγάπη, διψασμένοι από αγάπη, με λισάρα για λίγη στοργή, τόσο λίγο να μας δώσουν, εμείς λιώνουμε. Και ερωτευόμαστε. Αυτός με είχε σαν μια γλάστρα όμορφη για να νιώθει σπουδαίο. Γιατί άραγε το λέει αυτό ότι την είχε σαν γλάστρα. Και πάμε στις κόκκινες σημαίες. Εγώ έχω δει κόκκινες σημαίες πριν δεν γράψει αυτά. Ήταν παντρεμένο από τα 21 του και 40 χρόνια μετά το γάμο του και πολλά χρόνια μετά το διαζύγιο του μιλούσε με μίσος και κατηγορούσε την πρώη σύζυγό του για πιστία και ότι δεν τον αγαπούσε. Αλλά κάτι το οποίο μου έκανε να νιώσω τρόμο ήταν ότι από τον καιρό που ήταν μαζί ηχογραφούσε σε κασέτες ό,τι έλεγαν για ντοκουμέντο σε περίπτωση διαζυγίου. Δηλαδή αυτό σου είπε ξεκάθαρα ότι εγώ παντρεύτηκα μια γυναίκα και ενώ ήμουν παντρεμένο με αυτή τη γυναίκα, προτού χωρίσουμε, προτού έχουμε προβλήματα, ηχογραφούσα τι συνομιλίε μα για να τι έχω ω ντοκουμέντο. Αυτό σίγουρα δείχνει έναν άνθρωπο που δεν είναι. Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα υγιή προσωπικότητα, που είναι αρρωστημένη προσωπικότητα. Αν μέσα στη σχέση σου ο σύντροφο σου σε ηχογραφεί, παντρευτήκατε τώρα, πέρσι, πρόπερσι, και σε ηχογραφεί ό,τι συζήτηση κάνετε για να το έχει για ντοκουμέντο σε περίπτωση διαζυγίου, σημαίνει ότι αυτό ο άνθρωπο σίγουρα δεν δίνεται ολοκληρωτικά σε σένα. Σίγουρα είναι παντρεμένος μαζί σου, αλλά δεν είναι. Δεν είναι εκεί. Αυτό εγώ το θεώρησα νοσηρό. Καλά έκανες και το θεώρησες νοσηρό. Φυσικά και ήταν νοσηρό, ήταν αρρωστημένο. Και να το λέει τώρα τόσα χρόνια μετά, 40 χρόνια μετά, να έρχεται να λέει στην καινούργια γυναίκα που γνωρίζει, μετά από τόσα χρόνια που παντρεύτηκε την πρώτη γυναίκα, μετά από τόσα χρόνια που χωρίζει από την πρώτη γυναίκα, να ξέρει ότι εγώ την ηχογραφούσα. Εγώ εκείνη την ώρα θα του έλεγα ε, εκεί που το ηχογραφεί αυτό που λέμε τώρα γράψε ότι δεν θέλω. Δεν θέλω. Ένα επίσης σημαντικό αρνητικό σημάδι ήταν ότι αυτός έχει τρία ενήλικα παιδιά τα οποία μετά το διαζύγιο με τη μητέρα τους πήγαν no contact μαζί του. Κάτι που σημαίνει πως από χρόνια είχαν θυμό μαζί του. Αν ένα παιδί έχει θέμα, οκ. Okay. Αν όλα τα παιδιά και άνω των 35 τον παιδιά κάνουν no contact, νομίζω ότι αυτό είναι θεματάρα, γιατί υποδεικνύει ότι ήταν αυταρχικό το λιγότερο μαζί τους. Βεβαίως, Βεβαίω. Γνωρίζεις κάποιον ο οποίος σου λέει, εγώ την πρώτη γυναίκα μου την ηχογραφούσα. Έρχεται και σου λέει τώρα εσένα μετά από τόσο πολύ καιρό τις κατηγορίες που έχει για την πρώτη γυναίκα του. Και σου αποκαλύπτει κιόλας ότι και τα τρία του παιδιά δεν του μιλάνε, Και τώρα στα δικά μα. Πάμε να δούμε και τα δικά σα. Κάποια στιγμή λέω πω θα πρέπει να βρεθούμε ερωτικά, αλλά να κάνει εξετάσει για ασφάλεια. Του ζήτησε δηλαδή να κάνει εξετάσει για σεξουαλικό με νοσήματα. Κάτι που δεν έκανε ποτέ λέγοντα: Κλείσε μου ραντεβού, στο οποίο δεν πήγε. Άντρα 60, άντρα 60 ετών και πάνω, και θέλει να του κλείσει η κοπέλα που έχει γνωρίσει ραντεβού για να πάει αυτό να κάνει εξετάσει. Άμα δεν έχει την αποφασιστικότητα και την ανάληψη ευθύνη να πάει να κάνει εξετάσει, τι αποφασιστικότητα και ανάληψη ευθύνη θα έχει για να κάνει σχέση. Και εννοείται ότι εμεί δεν κάναμε σεξ. Το ξενοδοχείο το θεωρούσε ψυχρό μέρο για διαμονή. Στο σπίτι που νίκιαζε είχε συγκάτοικο, ο οποίο ήταν άτσαλο και διόρυθμος, οπότε έβρισκε δικαιολογία να μην πάμε. Και εγώ τότε άρχισα να νιώθω πως υπάρχει θέμα σοβαρό και εδώ όλου. Είναι αλήθεια αυτό ότι εάν δημιουργηθεί μια σχέση και φαι, φαινομενικά τουλάχιστον πάει καλά η σχέση, αλλά ο άνδρας αποφεύγει να κάνει σεξ, ίσως υπάρχει κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία την οποία αποκρύπτει και την οποία δεν είναι και διατεθειμένος να θεραπεύσει. Στο, σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Sex Education στο podcast... θα μιλήσουμε για τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες... τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών... και τη ψυχολογική διάσταση αυτών των σεξουαλικών δυσλειτουργιών. Εμείς φτιάξαμε τη σχέση μας δύο μήνες πριν από την πανδημία του κορονοϊού... οπότε το βόλεψε μια χαρά. Με το lockdown πηγαίναμε μόνο σε πάρκα έξω για περπάτημα και έρχεται το καλοκαίρι. Η οικογένεια μου έχει ένα εξοχικό δίπλα στη θάλασσα, ένα στούντιο σε ένα συγκρότημα και του είπα πάμε να περάσουμε λίγες μέρες μαζί. Οπότε εκεί δεν είχε δικαιολογία ότι είναι ο συγκάτοικο του Άτσαλο ή ότι είναι το ξενοδοχείο που είναι ψυχρό μέρο. Εφόσον πήγατε μαζί να μείνετε στο διαμέρισμα τη οικογένεια σου για να κάνετε λίγε διακοπέ στη θάλασσα, εκεί δεν είχε δικαιολογίε. Εκεί λοιπόν έπεσαν οι μάσκε, <coughs> μαγείρευε, με φρόντιζε σαν φίλος καλός, αλλά στο κρεβάτι, αφού δεν είχε στήσει, δύο φορές που κάναμε τελίτσες, 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 δύο φορές που κάνατε τελίτσες, τελίτσες, που κάνατε σεξ, που αποπειραθήκατε δηλαδή να κάνετε σεξ, έσπρωχνε το κεφάλι μου για στοματικό και έτσι τελείωνε η πράξη. Αυτό μου είπε η κοπέλα Τη συνάντηση. Λέω, τι εννοεί. τι εννοεί. Μου λέει, είχε σεξουαλική λειτουργία. Και κάναμε μόνο στοματικό. Και τη λέω εγώ με όλη μου την αθότητα. Σου έκανε δηλαδή σε ένα στοματικό. Όχι, μου λέει, όχι εμένα. Απαιτούσε να του κάνω εγώ στοματικό και μετά τίποτα. Γι' αυτό τη είπα, γράψε μου την ιστορία, γιατί θέλω να την κάνω αυτή την ιστορία. Θέλω να την κάνω αυτή την ιστορία, βίντεο, και θέλω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Και είναι και θέμα συνεξάρτηση και εναρκισισμού, ναι. Θυμηθείτε ότι έχουμε κάνει βίντεο στο παρελθόν για το πώ κάνουν εναρκισιστέ σεξ. Καμία απασχόληση με μένα ερωτικά, καθόλου στοματικό σε μένα και άλλα που είναι ευχαρίστηση για τη γυναίκα. Λοιπόν, λοιπόν. α πάρουμε την περίπτωση που ένα άνδρα έχει αισθητική δυσλειτουργία λόγω μια σωματική συνθήκη που δεν μπορεί να αλλάξει. Για παράδειγμα, κάποιο μπορεί να έχει ε, ε, ένα τραυματισμό στο, στο σπόνδυλο ή να έχει μια ασθένεια όπω ο διαβήτης που έχει παρενέργειε νευρολογικές και να μην μπορεί να έχει στήσει. ή να μην μπορεί να έχει καλή στήση. Αυτό ο άνδρας, εάν το επιθυμεί και αν είναι άνθρωπο αγαπητικό, δοτικό και τρυφερό, μπορεί κάλλιστα στην ερωτική πράξη με μια γυναίκα να την ικανοποιήσει πολλαπλά, πολλέ φορέ, όχι μόνο μία. Το στοματικό σεξ δεν είναι μόνο για να το κάνει η γυναίκα στον άνδρα, είναι και για να το κάνει ο άνδρας το η γυναίκα και στα ομόφυλα ζευγάρια ο ένας τον άλλο. Αυτή η νοοτροπία ότι η γυναίκα παίρνει στοματικό σεξ τον άνδρα και ο άνδρας πρόχνει το κεφάλι της γυναίκας προς την περιοχή εκεί και την υποτάσσει ούτως ώστε να κάνει αυτή τη σεξουαλική πράξη στο μόριο του αλλά αυτός να μην νιώθει καμία επιθυμία να ικανοποιήσει τη σύντροφο του και καμία έγνοια ούτω ώστε να ευχαριστηθεί και αυτή την ερωτική πράξη, αυτό δείχνει ένα άτομο πάρα πολύ προβληματικό. Ένα πρόσωπο το οποίο στην ουσία χρησιμοποιεί τους άλλους για να περνάει ο ίδιος καλά και δεν νοιάζεται καθόλου για τα συναισθήματα, για την ευχαρίστηση και για την ειδονή των άλλων ανθρώπων. Όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο θέλουμε να περνάει όμορφα. Θέλουμε να έχει ευχαρίστηση. Θέλουμε να έχει ειδονή. Όταν υπάρχει πραγματική αγάπη, το σεξ παίρνει μια πνευματική διάσταση που σε ένα πνευματικό χώρο και οι δύο άνθρωποι είναι ίσοι και οι δύο άνθρωποι μετέχουν της μέθεξης. Ονομάζεται και μέθεξη. Οι δύο γίνονται ένα. Πώς μπορεί οι δύο να γίνουν ένα όταν ο ένας κάνει μόνο πράγματα να ικανοποιηθεί ο άλλος και ο άλλος δεν γνιάζεται καθόλου για τον άλλον. Θα γίνεται. Όταν του είπα πως αυτό δεν είναι πράξη, αλλά μονόπλευρη ευχαρίστηση, μου είπε πως πρέπει να το λυπάμαι και να το συμπονώ επειδή είναι ερωτευμένος μαζί μου και λόγω του έρωτα αχώνεται πιο πολύ και δεν κάνει δίσδυση. Τέτοιες μπλε λιλά και φούξια. Αν ήταν όντως ερωτευμένος, θα προσπαθούσε να δείξει τον έρωτά του. Μάλλον θα έδειχνε τον έρωτά του ανεμπόδιστα και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Αυτές είναι δικαιολογίε του τέτοιου. Άκου. Άκου, εγώ επειδή είμαι πολύ ερωτευμένο μαζί σου, γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω δίζεσαι. Δεν μπορεί να κάνει δίζεσαι, δεν μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Είσαι πολύ παλαιών πατρόν Γερμανό και δεν μπορεί. Παλαιόν αρχών βαρβάτο αρσενικό. Με τόσο πολλών εισαγωγικών, εννοείται. Οι πραγματικά ανδροί άνδρες είναι εκείνοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια όλης της σχέσης, όχι μόνο του σεξουαλικού και ερωτικού κομματιού της σχέσης, είναι δοτικοί και έχουν συνέσθηση. Και είναι προστατευτικοί, προστατεύουν τη σύντροφό τους από το να νιώσει άσχημα, όχι να την κάνουν ήδη να νιώθει άσχημα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε του λέω εγώ σταματάμε αυτό που γίνεται γιατί δεν είναι ερωτική συνέβρεση και έχω θλίψει και νεύρα μετά. Βεβαίω θα έχει θλίψει και νεύρα μετά. Εάν κατά τη διάρκεια τη ερωτική πράξη εσύ σου κάνει ένα έτσι και σου λέει έλα να μου κάνει εμένα αυτό και για σένα δεν κάνει τίποτα. Βεβαίω θα έχει και θλίψει και νεύρα. Από εκείνη τη μέρα με απλά και με χαίδευε στοργικά όπω ένα παιδί. Το καλύτερό του. Βολεύτηκε. Δεν μπορώ. Μπορώ. «Δεν μπορώ. Κοιμόμουν δίπλα τους ανάχω τον μπαμπά μου. Τρελάθηκα. Θλίψη, νεύρα, πεταγόμουν τη νύχτα δέκα φορές από ένταση. Και εδώ η συνεξάρτηση. Λοιπόν, όταν είμαστε μόνοι μας και κοιμόμαστε μόνοι μας μέσα στο κρεβάτι μας, είναι πολύ πιο εύκολο να παραμείνουμε χωρίς σεξ, γιατί δεν έχουμε καθόλου ερεθίσματα, τα οποία να ξυπνούν τη σεξουαλική επιθυμία». Εάν όμω κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε ερωτική έλξη, η μυρωδιά αυτού του ανθρώπου, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου, ξυπνάει τι σεξουαλικέ μα επιθυμίε. Οπότε είναι πολύ μεγαλύτερο μαρτύριο να κοιμάσαι με έναν σύντροφο ο οποίο δεν κάνει σεξ μαζί σου και να μην κάνει σεξ, παρά να κοιμάσαι μόνο σου ή μόνη σου και να μην κάνει σεξ. Γι' αυτό τον λόγο και η γάμοι χωρίς σεξ, the sexless marriages, οι γάμοι στους οποίους έχει σταματήσει να γίνεται το σεξ λόγω προβλημάτων είτε του ενός είτε του άλλου είτε και της μεταξύ τους σχέση, είναι εξαιρετικά επώδυνη γάμη. Γιατί υπάρχουν αρκετοί σεξλες μαρίτσες, υπάρχουν αρκετοί γάμοι στους οποίους δεν υπάρχει σεξ. Εάν δεν ήμουν συνεξαρτώμενη, έπρεπε όφυλα να του πω ότι θα έρθουν τα παιδιά μου στο εξοχικό και θέλω να φύγει γιατί τα παιδιά μου δεν θα νιώθουν άνετα. Εν τω μεταξύ, εγώ πρόλαβα να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο στα παιδιά μου, μια και νόμιζα πώ είχα βρει την αγάπη είχε καλή άβρα μαζί τους. Αυτό το να χαίρεται, να μιλάει, να συμβουλεύει, του άρεσε πολύ. Να φτιάχνει νοστιμιές για αυτές το καλύτερό του. Δηλαδή έκανε το σεφ και έκανε και τον μπαμπάι μέσα στο σπίτι. Δίπλα του ένιωθα γιαγιά ως γυναίκα. Μια κόρη μου μου λέει, μαμά δεν έχει για σένα ενδιαφέρον αυτός, αλλά η χαρά του είναι να αναβιώνει το ρόλο του πατέρα. Και αυτό είναι πρόβλημα για σένα. Η κόρη σου έχει περισσότερη αντίληψη από σένα. Και λογικό είναι γιατί είναι και νεότερη κοπέλα, αλλά και γιατί δεν είναι αυτή που είχε σχέση με αυτόν τον τύπο, οπότε μπορούσε να το δει πιο καθαρά. Μου λέει η κόρη μου, εμείς μπαμπά έχουμε και μια χαρά είμαστε. Αν εσύ είσαι καλά με αυτόν, μην είναι. Αλλά εγώ νιώθω πως δεν τον νοιάζει. Και τι τη λέει η κόρη τη, Καλύπτει άλλε ανάγκε του, αποθυμένα ίσω. Βέβαια, ήρθε να κάνει τον μπαμπά στο σπίτι σα. Ήρθε να παίξει τον ρόλο του πατέρα. Τα δικά του παιδιά δεν του μιλούσαν. Ήρθε να κάνει τον μπαμπά και να νιώθει άνετο και ωραίο τα δικά σου παιδιά. Αυτέ τι μέρε ένιωσα την απόλυτη απαξίωση ως γυναίκα. Όλα ψεύτηκα, βεβαίω. Όλα με δόλο κρυμμένα και αντί να τον διώξω, λυπήθηκα που έκανε τόσα με χαρά, αλλά μάτωνε εμένα και τι προσδοκίε μου. Τον άνδρα, τη γυναίκα, οι γονεί με ενήλικα παιδιά ή ακόμη και οι γονεί με ανήλικα παιδιά που είμαστε μόνο γονεί, τον θέλουμε για να δημιουργήσουμε εμεί ερωτική σχέση μαζί τους Μαζί του. Μαζί του, μαζί του. Μαζί με τον άνδρα, μαζί με τη γυναίκα. Δεν θέλουμε τον άνδρα ή τη γυναίκα για να τον βάλουμε γονιό στα παιδιά μα. Πόσο συνεξάρτηση, πόσο ανοχή και ανοχή ει βάρο μου, μου είπε πω θα το λύσει με γιατρό ή θα το διορθώσει το θέμα. Φεύγοντας, επιτέλους, μου ζήτησε και 100 ευρώ για ασφάλεια μέχρι να μπει η σύνταξή του και θα τα δίνε. Δεν δόθηκαν ποτέ όμως. Δανεικά και αγγυρίστα κιόλας. Ωραίος! Και δανεικά και αγυρίστα. Όταν γύρισα στην πόλη, με πήγε κάποιες βόλτες, κάτι που δεν έκανε, και έτσι τα γύρισε όπως ήθελε αυτός. «Α, επειδή σε πήγε βόλτες, θεωρείς ότι δεν τα χρήματα» <στομίως> δηλαδή με τα λεφτά σου σου κάνει το τραπέζι. Πάμε να δούμε παρακάτω, το έχει ξανακάνει αυτό. Κατά κόκκινη σημαία, σε όλο το διάστημα τη γνωριμία μα, πλήρωνα πάντα το μερίδιό μου σε απλέ εξόδου. Πόσα, 10 ευρώ, ή 20 ευρώ το μερίδιό μου, κάτι που έγινε ενώ εγώ τον είχα φιλοξενήσει σε δικό μου εξοχικό στη θάλασσα 15 μέρε. Μάλιστα. Από αξιοπρέπεια ξεκίνησα από την αρχή να πληρώνω, αλλά έγινε μόνιμο και ποτέ δεν πήγαμε κάπου ιδιαίτερα όπως μου αρέσει, αλλά αυτός με πήγαινε σε καφενείο τύπου χωριού, φτηνό, λαϊκό και άσχετο με το γούστο μου, γιατί καθόμασταν ώρες και φτηνά. Να δούμε αυτός τι χρέη είχε μαζέψει στα χρόνια και... Για να λες ότι έκανε τη δουλειά που έκανε και ότι πήρε πρόορη σύνταξη. Αυτοί έχουν καλή σύνταξη. Προφανώς ίσως κάπου αλλού πήγαιναν τα χρήματα και για να συγκατοικεί με συγκάτοικο. Σημαίνει ότι ήταν στενά οικονομικά. Η τσιγκούνια του, του και η εκμετάλλευση του οικονομικού ήταν μελανό νοσηρό σημείο. Αυτό ήξερε πώ εγώ συντηρώ τρία παιδιά με δυσκολία. Κάποια φορά επίτηδε που βγήκαμε με τα δυο μου τα παιδιά, του έδωσα 50 ευρώ πριν να μην υποχρεωθώ. Ενώ είχε ο ίδιο προτείνει την κοινή έξοδο, δέχθηκε τα 50 ευρώ... Και παρήγγειλε γενναιόδωρα για τα παιδιά, εγώ στην ουσία τα πλήρωσα. Μάλιστα, ωραίος. Με τα δικά σου τα λεφτά έκανε και τον άνετο. <laughs> Είχε τσιγκουνιά, επιδιξιομανία, ξερολίαση, έλλειψη συνέστησης προς εμένα επί της ουσίας και οικονομικά δεν έκανε καμία υπέρβαση ποτέ και σεξουαλικά. Είχε όλα τα καλά, νοτ, τα κακά. Και έτσι τελείωσε ένα έρωτα με τον ίδιο τον έρωτα ενό τραυματισμένου εαυτού μου. Εννοεί ότι αγάπησε επιτέλου τον εαυτό σου και σταμάτησε να είσαι ερωτευμένη με αυτόν τον τσιγκούνι παραμελητικό, δυσλειτουργικό. Να σου. Κλείνοντα, θα πω πω με τράβηξε η αγάπη που είχε για τα παιδιά γενικά και η υπερφροντιστικότητα, η οποία έφτανε στο σημείο τη ελεγκτικότητα, κάτι που δεν βίωσα και μου λείπει από τον πατέρα του σε αυτά. Εννοείς ότι ο πρώην άντρα σου δεν έδειχνε ενδιαφέρον για τα παιδιά, δεν ήταν φροντιστικός και όταν είδες έναν άντρα να ασχολείται με τα παιδιά σου, σε τράβηξε αυτό. Και όσο για μένα, η ευεξία και η χαρά που μου δημιουργούσε με το χιούμορ την παρέα τη συζήτηση δεν το είχα ποτέ βιώσει με τον επί 20 χρόνια πρώην και ήταν ο πρώτος μου, ώστε ότι βίωνο ήταν οκ. Okay. Αυτό που λέμε ακριβώς, ότι άμα δεν έχουμε μέτρα σύγκριση, ό,τι μας δώσουν λέμε αυτό είναι. Αυτά και εύχομαι να μην σε κούρασα και να δώσει μάθημα στι συνεξαρτώμενε θυματοποιημένε συναγωνίστριέ μα για απεξάρτηση και αυτοαγάπη έμπραχτη. Και μου στέλνει μια φωτογραφία που είναι αυτή με τον κύριο. Και μια φωτογραφία που είναι μόνη τη. Εξ αριστερών ο κύριο, καλοκαίρι 2020, και στην τελευταία εγώ, ελευθεριά και άδολη χαρά πριν 20 μέρε. Αυτό που βλέπω στι φωτογραφίε, φιλενάδα, είναι ότι εσύ, την ίδια χαρά είχες και στην πρώτη φωτογραφία που είσαι ερωτευμένη με αυτό το κελεπούρι και ακόμη μεγαλύτερη χαρά και ξεχνιασιά στην τελευταία φωτογραφία που είσαι μόνη. Με αυτό δεν εννοώ ότι δεν πρέπει οι άνθρωποι να ερωτευόμαστε ή να αποφεύγουμε τον έρωτα ή να αποφεύγουμε να δοθούμε, να κάνουμε το άλμα πίστης σε μια σχέση αξιόλογη με έναν άνθρωπο αξιόλογο, και όταν λέω αξιόλογο εννοώ πνευματικά αξιόλογο συναισθηματικά, αξιόλογο, συναισθηματικά αξιόλογο, έναν άνθρωπο ο οποίο να έχει καλή σχέση με τον εαυτό του και να μπορεί ουσιαστικά να συνδεθεί. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιο έχει ένα παράστημα, έχει μία ηλικία ή έχει μία ιδιότητα, αυτό είχε τη σπουδαία δουλειά, ότι αυτό τον κάνει αυτόματα και κατάλληλο σύντροφο ή ότι αν κάποιο έχει μια ωραία εξωτερική εμφάνιση ή κάποια έχει μια ωραία εξωτερική εμφάνιση ή έχει κάποια προσόντα τα οποία η κοινωνία γενικώ εκτιμάει ότι αυτά τα προσόντα από μόνα τους καθιστούν έναν άνθρωπο κατάλληλο σύντροφο. Κατάλληλο σύντροφο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε θέση να δώσει και να πάρει. Είναι σε θέση να συνδεθεί ουσιαστικά. Είναι σε θέση να κάνει πνευματικό αγώνα και πνευματική προσπάθεια. Γιατί μια σχέση είναι πρωτίστως πνευματική οντότητα, συναισθηματική οντότητα, ψυχική οντότητα και μετά καταλήγει οικονομική οντότητα, σεξουαλική οντότητα και όλες τις άλλες διαστάσεις που μπορεί να πάρει. Αν σε επίπεδο πνεύματος, σε επίπεδο ψυχής, σε επίπεδο αρχών και αξιών δεν ταιριάζουν οι άνθρωποι, όσο και αν προσπαθήσουν, ή όσο και αν προσπαθήσει ο ένας από τους δύο, δεν μπορεί αυτό ποτέ να οδηγήσει σε μια ουσιαστική ένωση. Και γι' αυτό το λόγο κοιτάμε προσεκτικά τις κόκκινες σημαίες από την αρχή. Δεν ήταν ανάγκη φίλοι, να φτάσει στο σημείο να κάνει όλα όσα έκανε αυτός για να καταλάβει και να φύγει. Δεν την κατηγορώ φυσικά, γιατί ξέρω ότι ήταν η δεύτερη σχέση στη ζωή της ουσιαστικά, στα 45 της η δεύτερη σχέση η, μόνη και πρώτη σχέση ήταν με έναν άνθρωπο με τον οποίο παντρεύτηκαν και όπως μου έχει εξιστορήσει σε άλλη μας συζήτηση είναι ένας άνθρωπος μαμάκιας, προσκολλημένος με τη μητέρα του, ένας άνθρωπος χωρίς καθόλου πρωτοβουλία, ένας άνθρωπος που δεν είχε καθόλου έτσι μια παρουσία στιβαρή μέσα στην οικογένεια. Οπότε... Έχοντας μόνο αυτό το παράδειγμα στο μυαλό της, γνωρίζοντας αυτόν τον τύπο, ο οποίος όντως τη φωτογραφία φαίνεται έτσι έτσι φαίνεται ένα άνδρα, ρε παιδί μου, ο οποίο είναι έτσι και χαμογελαστό. Χαμογελούν και τα μουστάκια του στη φωτογραφία και δείχνει, α πούμε, μια καλή εξωτερική εικόνα. Γνωρίζοντα έναν άνθρωπο ο έδειξε ότι ασχολήθηκε μαζί τη, ε, παρέβλεψε τι κόκκινε σημαίε. Η κόκκινη σημαία ήταν η πρώτη εντύπωση. Αν όταν δούμε για πρώτη φορά έναν άνθρωπο, σκεφτούμε κάτι αρνητικό, πω πω τι μουντρούχο είναι αυτό ο άνθρωπο, πω πω τι μίζερο, πω πόσο το, πόση τοξικότητα να δει αυτό ο άνθρωπο, ή δεν νιώθω καλά, πιάνει την ψυχή μου, τότε αυτό το προσέχουμε. Δίνουμε έμφαση σε αυτή την πρώτη εντύπωση η οποία γίνεται χωρί να υπάρχουν προσδοκίε. Όταν πα στην καφετέρια που είναι κάποιο που δεν τον έχει δει προηγουμένω, και αρχίσει να συνομιλάει μαζί σου και να σε φλερτάρει, τότε δεν έχει ακόμη προσδοκίε. Είναι κάτι που μόλι τώρα συμβαίνει. Οπότε δίνουμε έμφαση τότε. Ε, Επίση, το γεγονό ότι αυτό ε, ε, δεν ε, ε, είχε επιθυμία να μιλήσει για να γνωρίσει εκείνη τη γυναίκα και να δημιουργήσουν τη δική τους γνωριμία, αλλά από την αρχή κατηγορούσε την πρώη γυναίκα του και μάλιστα αποκάλυψε. Και ότι έκανε πράξει κακοποιητικέ ω προ την πρώη γυναίκα, το να έχω γραφεί τι συνομιλίε του χωρί τη θέλησή τη. Το γεγονό ότι και τα τρία ενήλικα παιδιά του ήταν no contact μαζί του. Όλα αυτά ήταν κόκκινε σημαίε, οι οποίε θα μπορούσαν μία γυναίκα πιο έμπειρη, ή εμά που μαθαίνουμε μέσα από αυτά τα βίντεο και προσπαθούμε να γίνουμε πιο έμπειροι, να μα προειδητάσουν αρνητικά και να μα κάνουν να α, πούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Η τσιγκουνιά σίγουρα είναι πολύ κακό σημείο. Εννοείται ότι διάγουμε δύσκολου καιρού οικονομικά και εννοείται ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται οικονομικά, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να έρθει κάποιο να σου πει: Ξέρει, αγάπη μου, εγώ έχω αυτά τα έσοδα κάθε μήνα, έχω αυτά τα έξοδα, μου περισσεύει αυτό το ποσό. Ε, για... Μπορεί σε κάποιον να περισσεύουν 50 ευρώ, μπορεί σε κάποιον να περισσεύουν 30 ευρώ το μήνα για ψυχαγωγία. Αυτό το ποσό θέλω να το μοιραστούμε μαζί. Πολύ διαφορετικό από το να α, χωρίς να σου λέει να εκμεταλλεύεται τη δική σου οικονομική γενναιοδορία. Με τον τρόπο που το περιέγραψες. Και θεωρώ ότι σε ένα ζευγάρι πρέπει να συζητιώνται τα οικονομικά. Όχι του στυλ να αναλάβει ο ένας τα οικονομικά του άλλου, αλλά να υπάρχει μια έτσι ρεαλιστική γνώση του τι γίνεται με τα οικονομικά και να καθίσουν να συζητήσουν ανοιχτά για τα οικονομικά θα πληρώνουμε από μισέ τι εξόδου. Αν θα βγούμε μαζί με τα παιδιά, ποιο θα πληρώσει τι. Και από τη στιγμή που πλήρωσε εσύ για τα παιδιά σου, γιατί να του δώσει τα 50 ευρώ να φάνει ότι πλήρωσε αυτό. Εκεί κάνει μια υπεραναπλήρωση για το δικό του. Δεν ξέρω, εγωισμό. Γιατί να παρουσιάσει τα παιδιά σου μια ψευδή εικόνα ότι αυτό ο κύριο πλήρωσε το φαγητό του, ενώ εσύ το πλήρωσε. Πρέπει να γίνονται ανοιχτέ συζητήσει γύρω από το οικονομικό. Και ξαναλέω, δεν είμαι τη άποψη ότι πρέπει ο άντρα πάντοτε να πληρώνει και η γυναίκα να μην πληρώνει. Εγώ προσωπικώ είμαι τη άποψη να μοιράζονται τα έξοδα. Αλλά να γίνεται για μια ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση, ούτω ώστε μπορεί ο ένα από του δύο να έχει μεγαλύτερη οικονομική άνεση, ο άλλο να μην έχει, να συζητούν με ειλικρίνεια, με ταπεινότητα, με απλότητα. Όταν λέω με ταπεινότητα εννοώ χωρί πικαρισμένο εγωισμό, και να, να φτάσουν σε μια συμφωνία, για παράδειγμα, ότι ε, θα έχουμε αυτού του είδους την κοινωνικότητα, ενώ κοινωνικότητα που έχει σχέση με έξοδα. Για παράδειγμα, μπορεί να μην πηγαίνουμε για φαγητό, να πηγαίνουμε για καφέ, που ο καφές είναι πιο φθηνός από το φαγητό και να μοιραστούμε τα έξοδα. Και όταν θα είναι καλύτερα και ο άλλο οικονομικά, να πηγαίνουν και για φαγητό και να μοιράζονται πάλι τα έξοδα. Δεν θεωρώ καλή ιδέα να πληρώνει ο ένα τα έξοδα του άλλου. Σε καμιά περίπτωση δεν το θεωρώ ούτε η γυναίκα να πληρώνει τα έξοδα του άνδρα, ούτε ο άνδρας να πληρώνει τα έξοδα τη γυναίκα. Είμαστε σε μια περίοδο που οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται οικονομικά. Οπότε είναι καλή ιδέα ο καθένα να λαμβάνει τα έξοδα του εαυτού του και να υπάρχει έτσι μια ειλικρίνεια και απλότητα στην επεξήγηση μεταξύ των δύο μερών ενό ζευγαριού για το οικονομικό κομμάτι. Αυτό φυσικά ισχύει και για το ομόφυλα ζευγάρι. Απλώ τώρα λέω το, το, παράδειγμα του ετεροφύλου ζευγαριού. Λοιπόν, ε, είναι κόκκινη σημαία και να θέλει η γυναίκα να πληρώνει όλα τα έξοδο άνδρα και να θέλει ο άνδρα να πληρώνει όλα τα έξοδα γυναίκα. Είναι κόκκινη σημαία. Η οικονομική εκμετάλλευση είναι κόκκινη σημαία. Και επίση προσοχή, γιατί συνεξαρτώμενοι έχουμε την τάση, ακόμη και αν δεν έχουμε χρήματα, να βρίσκουμε χρήματα για να ικανοποιήσουμε τα τερτύπια του ανθρώπου με τον οποίο έχουμε συνεξαρτηθεί. Οι σοβαροί άνθρωποι κάνουν σοβαρέ συζητήσει. Οι ασόβαροι άνθρωποι κάνουν ασόβαρα πράγματα χωρί καν να τα συζητήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη για την επιστολή. Θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα του στοματικού σεξ και σε επεισόδιο τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του Ed, τη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του podcast, αλλά και σε άλλα βίντεο. Γιατί είναι πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο. Τι σημαίνει «κάνε μου και εγώ δεν σου κάνω» mm? 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 Φιλιά